Σε μια γιορτινή εκδήλωση στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο κτίριο του πρώην Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη ενός νέου δημόσιου φορέα που φιλοδοξεί να δώσει διεθνώς το στίγμα του στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, στη φωτογραφία, τις πειραματικές τέχνες και στη γλυπτική. Εγγυάται το μέλλον του, εγγυάται την πορεία του, εγγυάται κυρίως την ανεξαρτησία του. Κάτι το οποίο μερικές φορές υποτιμάμε ή είμαστε δύσπιστοι απέναντί του. Αλλά η διοίκηση των μουσείων και οι καλλιτέχνες είναι μια στιγμή που πρέπει να αποκτήσουν πραγματική αυτονομία και πραγματική ανεξαρτησία. Πάνω απ' όλα, όλη αυτή η δημόσια διάσταση είναι κάτι το οποίο ξαναγυρνάει στους ανθρώπους της πόλης. Είναι κάτι το οποίο γυρνάει πάνω απ' όλα στους ανθρώπους της τέχνης, οι οποίοι θεωρώ ότι θα το δείτε στο πλαίσιο μιας νέας αντίληψης για το δημόσιο χώρο, κλειστό και υπαίθριο, ειδικά το μουσείο μας, είναι ανοιχτό στη δημιουργία του καινοτόμα, αντί κάποιος να το ζητήσει, να φέρει μια καλή ιδέα. Είναι πολύ ευτυχισμένη στιγμή αυτή. Χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ για τα 4 μουσεία της Θεσσαλονίκης, για την υπέροχη δυναμική που αποκτά αυτή η πόλη με τα εικαστικά της μουσεία, που μπορεί να εξακτηνωθεί και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν η πρόεδρος για δεκαετίες του πρώην Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η οποία ήταν παρούσα σε δεκάδες συναντήσεις για τη δημιουργία του νέου φορέα. Είμαστε πραγματικά πολύ ευτυχείς σήμερα που γιορτάζουμε τον οργανισμό, τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Θεσσαλονίκης, και κυρίως θα έλεγα ότι είναι για την πόλη μας αυτό, το είπα και προηγουμένως, είναι για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, αλλά βεβαίως είναι για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που γυρευόμαστε είναι να περάσουμε στον βαλκανικό χώρο και να περάσουμε και στον κεντρικό ευρωπαϊκό χώρο, στέλνοντας τους καλλιτέχνες μας έξω. Περάσαμε μια διαδικασία διοικητική μέχρι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και επίσημα, και θέλαμε από την πρώτη στιγμή να κάνουμε ένα κάλεσμα, μια γιορτή για όλους τους φίλους όλων των μουσείων που συνενώνονται, και θέλαμε αυτή η γιορτή να συμπίπτει και με τον ερχομό της Άνοιξης. Σαν έτοιμη από καιρό, αλλά είναι ένα νέο ξεκίνημα. Δεν γνωριστήκαμε σήμερα, είναι παλιές οι σχέσεις, οι φιλίες και οι συνεργασίες. Νιώθω όμως ότι όλοι έχουμε πάρει έτσι μια κινητήρια δύναμη, μια δύναμη ζωτική προς τα μπρος. Σήμερα είναι το πιο συμβολικό μέρος που γίνεται αυτή η γιορτή και είμαστε όλοι μαζί, και είναι πραγματικά μια μεγάλη χαρά. Θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στην πόλη, σύν όλα τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή δρομολογούνται ή ήδη είναι στο σχεδιασμό. Νομίζω για τα επόμενα 5 χρόνια το προφίλ της πόλης θα είναι πάρα πολύ δυναμικό και θα παίξει πραγματικά το ρόλο η πόλη, το ρόλο αυτό που θέλει, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Ενωθήκανε αυτά τα δύο μουσεία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό, ένα κρατικό και ένα ιδιωτικό σύστημα. Συγχωνεύονται αρμονικά και ελπίζουμε αυτή η συγχώνευση να φέρει σε πέρας όλες αυτές τα όνειρα και τις φιλοδοξίες που έχουμε για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα εγγένεια πλαισιώθηκαν από θεατρικό δρόμενο του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, εμπνευσμένο από την παρουσίαση της έκθεσης για τον Αλεξανδρινό Μεκίνα της σύγχρονης τέχνης Αλέξανδρο Ιόλα.